Συμβουλές για τη σωστή χρήση της μάσκας δίνει για μία ακόμα φορά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας Αναστασία Αντωνίου, μέσα από το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ. Σωστή χρήση σημαίνει ότι καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας. Σημαίνει ότι πλένουμε τα χέρια μας πριν να τη βάλουμε ή βάζουμε αντισηπτικό στα χέρια και τοποθετούμε στα αυτιά. Δεν την αγγίζουμε καθόλου στο μπροστινό μέρος. Αν είναι μια χρήση, την πετάμε σε κλειστό κάδο. Αν είναι πάνινη, τη διπλώνουμε με την εξωτερική επιφάνεια προς τα μέσα, τη βάζουμε σε σακουλάκι και μόλις πάμε σπίτι, τη βράζουμε, τη σιδερώνουμε και την ξαναφοράμε. Είναι δύσκολη η χρήση της μάσκας και γι' αυτό από την αρχή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν την υιοθέτησε εύκολα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Να σας πω την αλήθεια, τώρα το απόγευμα έκανα μια βόλτα στην πόλη με μια μάσκα υψηλής προστασίας. Ναι. Να δω πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που έχουν και κάποια προβλήματα ή είναι μεγάλη σε ηλικία. Έβαλα δηλαδή μια ενισχυμένη μάσκα. Ναι. Για να προσπαθήσω να καταλάβω τι εννοούν όταν λένε δυσχέρεια. Έχουν απόλυτο δίκιο. Τις ζεστές ώρες είναι δύσκολη η μάσκα. Αλλά πιο δύσκολο είναι να νοσήσει κάποιος, να νοσηλευτεί και να χρειαστεί διασωλήνωση. Αυτό θα έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν θέλουμε να νοσήσουμε. Όσο πιο αργά νοσήσουμε, γιατί καλώς ή κακώς μάλλον αυτόν τον ιό θα τον περάσουμε όλοι, αλλά όσο πιο αργά νοσήσουμε, τόσο πιο πολλά θα είναι τα επιστημονικά δεδομένα για το συγκεκριμένο ιό και τόσο πιο πολλές θα είναι οι εναλλακτικές θεραπείες για την αντιμετώπιση των επιπλοκών αυτής της ίωσης. Οπότε είμαστε προσεκτικοί όλοι, φοράμε σωστή μάσκα, η σωστή μάσκα είναι ή η απλή χειρουργική μιας χρήσεως. Δεν φοράμε μάσκες υψηλής προστασίας. Αυτές οι μάσκες είναι για τους γιατρούς, ναι, και τους νοσηλευτές που έχουν να κάνουν με ασθενείς. Αν λείψουν αυτές οι μάσκες, θα αρρωστήσουν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και δυστυχώς δεν θα μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν μετά. Οπότε δεν φοράμε μάσκες υψηλής προστασίας, δεν φοράμε προς Θεού μάσκες με βαλβίδα, γιατί από εκεί, αν νοσούμε, ο ιός βγαίνει και μεταδίδεται στους συνανθρώπους μας. Τις μάσκες με βαλβίδα που φοράνε ακόμη και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, πρέπει να τις φοράνε από πάνω και απλή χειρουργική, για τον λόγο που σας είπα. Μάλιστα. Φοράμε πάνινη, διπλή πάνινη με φίλτρο μέσα ή μια πάνινη με πολλές πιέτες ή τριπλή με λεπτό ύφασμα. Στο μεταξύ, ο γιατρός Νίκος Κιωσές εξηγεί γιατί είναι δύσκολη η χρήση της μάσκας μέσα από την εκπομπή On Camera του Center. Ποιος άραγε πιστεύει ότι, ας πούμε, το μέτρο της μάσκας, ναι, που σας λέω ξανά ότι εάν θα μπορούσε να γίνει σωστή εφαρμογή της μάσκας από το γενικό πληθυσμό, πράγματι θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέτρο. Δεν σας ρωτώ αυτό όμως. Ρωτώ αν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά η μάσκα, σωστά, από το γενικό πληθυσμό. Όχι, σε άλλες, λοιπόν, άλλες χώρες δεν εφαρμόζεται σωστά. Όχι, όχι βέβαια. Όχι. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί γενικώς σωστά, κύριε Κιωσέ. Στο γενικό πληθυσμό. Στο γενικό πληθυσμό. Στο γενικό πληθυσμό, βεβαίως. Αμφιβάλλεται ότι σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς που φορούν μάσκα τη φορούν φέροντάς την επάνω τους στην τσέπη τους ή σε κάποια τσάντα τους ως πατσαβούρι. Ή στο μπράτσο. Και τη χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για να αποφύγουν το πρόστιμο. Μάλιστα. Έχει κανείς αμφιβολία γι' αυτό? Άρα λοιπόν, σας λέγω ξανά για να είμαι σαφής, ότι εάν θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει σωστή εφαρμογή της μάσκας και να αναλλάσσεται η μάσκα της μίας χρήσης κάθε 2 ώρες και των πολλαπλών χρήσεων να αποστηρώνονται μετά από κάθε εφαρμογή και να ξανασιδερώνονται και να ξαναφορούνται κτλ., θα έλεγα ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Σας ρωτώ, μπορεί να γίνει? Δεν μπορεί, κύριε Ταραπατζή, κύριε Κομινιά, να γίνει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και οι οδηγοί δεν σταματούν όλοι στο κόκκινο, αλλά δεν μπορούμε να καταργήσουμε τους σηματοδότες. Ούτε όλοι δεν πίνουν χωρίς να, οδηγούν χωρίς να πίνουν. Άρα δεν γίνεται. Δηλαδή, ελπίζεις και κάνεις τα πάντα για να γίνει πιστή εφαρμογή αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Προσέξτε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, νομίζω, και επιτρέψτε μου το παράδειγμα που δώσατε, είναι λίγο αδόκιμο. Γιατί η κακή εφαρμογή της μάσκας, όχι απλώς δεν προσφέρει, αφαιρεί, κύριε Ταραπατζή. Διότι όταν φέρεις στο πρόσωπό σου ένα αντικείμενο εξαιρετικά με μεγάλο μολυσματικό φορτίο, όπως μια μάσκα που την έχεις χιλιοχρησιμοποιήσει ακριβώς και την έχεις σαν πουταγούρι, τότε κινδυνεύεις πολλαπλώς.
και όχι μόνο από τον κορονοϊό. Από φυματίωση θα σας πω εγώ. Αν φέρεις μία μάσκα επί 8 ώρου, την ίδια μάσκα στο μαγαζί δεν που βλέπεις... Δεν γίνεται. Η κίνδυνη και το ρίσκο να κολλήσει, σας λέω εγώ, φυματίωση παραδείγματος χάρη, είναι περισσότερο. Έτσι. Άρα λοιπόν το παράδειγμα που δώσατε, επιτρέψτε μου, δεν είναι και το καλύτερο. Εγώ θα σας πω το αντίθετο. Ξέρουμε λοιπόν ότι στο δρόμο πεθαίνουν κάθε χρόνο, σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι. Εκατοντάδες στην Ελλάδα, χιλιάδες στην Ευρώπη κτλ. Απαγορεύτηκε η οδήγηση.